Καλημερίζω τον πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Λικούργο Σαμόλη. Γεια σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δοντυράκη, καλημέρα σε όλους που μας ακούει. Καλά, ένας καιρός ο οποίος μας κάνει σκοτσέζικος ντους, μας πάει από το καλοκαίρι στο χειμώνα, από το χειμώνα στην άνοιξη, μετά στο φθινόπωρο, μετά ξανά στο καλοκαίρι. Δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή έβλεπα πριν από λίγο την ανάρτηση του κυρίου Θοδωρή Κολυδά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι όχι μόνο βροχές δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει για εσάς τώρα ότι επαγγελματικά και για εμάς από την άλλη, ότι η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης είναι μειωμένη, ναι? Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ μειωμένη. Είμαστε περίπου στο 45 με 47% μείωση για την Κρήτη, μιλάμε για το Ηράκλειο. Ναι. Έχουμε τεράστια μείωση από πέρυσι. Οι παραγγελίες είναι πολύ λίγες. Είναι λόγω του καιρού, όπως είπατε και εσείς. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το τοπίο από εδώ και πέρα, αλλά νομίζω ότι ήδη φεύγει ο Ιανουάριος, μπαίνουμε Φλεβάρι-Μάρτι και νομίζω ότι δεν θα έχει τόσο κίνηση για τα πρατήρια. Ενώ για τα πρατήρια το πετρέλαιο θέρμανση είναι ένα ζωτικό κομμάτι στην επιχείρηση του πρατηρίου, γιατί το χειμώνα, όπως ξέρετε, πέφτει ο τουρισμός, πέφτουν όλα και είναι ένα ζωτικό κομμάτι στην κερδοφορία του. Δυστυχώς φέτος δουλέψαμε πολύ λίγες μέρες πριν τις γιορτές, που ουσιαστικά κάποιοι θέλαν να έχουν πετρέλαιο στις γιορτές, και όλες οι μέρες ουσιαστικά ήταν καλές, δηλαδή ήταν πάνω από 20 βαθμούς. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί, νομίζω ότι η χρονιά για μας λίγο πολύ έχει χαθεί. Για τον κόσμο είναι καλό, αρκεί να κάνει βροχές, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα από την πλευρά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Βρουλίτης λέει ότι έχουμε πίσω ακόμα βροχές. Οπότε δεν ξέρω, μακάρι, γιατί το χρειαζόμαστε ακριβώς όπως το είπατε. Το χρειαζόμαστε γιατί αλλιώς θα διψάσουμε. Η τιμή φέτος, η τιμή φέτος κινήθηκε, πήγε μέχρι και το 1,30, μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι, μέση τιμή είναι από 1,29 έως 1,31 περίπου στο Ηράκλειο. Στο πετρελαίο θέρμανσης. Σίγουρα δεν είναι φτηνό, είναι ακριβό το πετρέλαιο, το έχουμε πει πολλές φορές. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πολύ ακριβό. Πέρυσι είχαν γίνει κάποιες τομές από την κυβέρνηση, είχαν δώσει κάποιες επιδοτήσεις πάνω στην αυλία 25 λεπτών. Συν οι εταιρείες ότι είχαν κάνει και αυτές από την ιδιά τους μία μείωση, το οποίο είχε φτάσει στο 1,15 με 1,17. Ενώ είχε ξεκινήσει ακριβότερα από εφέτος. Δηλαδή είχε ξεκινήσει ένα 55 πέρυσι και εφέτος ξεκίνησε γύρω στο 1,48 και πουλιόταν το πέρυσι γύρω στο 1,15 με 1,17. Φέτος που πουλείται 1,29-1,30 τώρα, αυτό το διάστημα που υπήρξαν κάποιες πτώσεις στο μέσο καυσίμων. Μάλιστα. Κύριε Σαμόλη, αναφορικά με αυτά τα περίφημα τα επιδόματα αιτήσεις θέρμανσης κλπ, μέχρι, δεν ξέρω αν ακόμα συνεχίζει ή έχει κλείσει, ήταν και πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι ήθελαν αυτή την επιδότηση θέρμανσης και υπέβαλαν τα χαρτιά τους, οι οποίοι θερμαίνονταν με ηλεκτρικό ρεύμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μια διαδικασία για εκείνους που έβαλαν, ας πούμε, εκεί γύρω στην περίοδο των γιορτών και δεν είχαν βάλει από την αρχή. Είναι κάτι το οποίο τρέχει ακόμα, θα ξανανοίξει, ή όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε για του χρόνου? Σε άλλα διαστήματα, νομίζω να αρχίσει το Φλεβάρι, είναι η δεύτερη δόση για όσους δεν είχαν κάνει την αίτηση, και μετά πάμε για τον Απρίλιο που θα είναι τρίτη δόση τελευταία. Ναι, αλλά για εμάς εδώ στο Κρήτη, στο Ηράκλειο, ας πούμε, δεν είναι κάτι πολύ μηδαμινό αυτή η επιδότηση που γίνεται. Δηλαδή, είμαστε περίπου στα 100 ευρώ. Ναι. Περίπου. Ναι. Δεν είναι κάτι το σημαντικό μπροστά σε αυτή την τιμή. Άσχετα με την ποσότητα που θα βάλεις, θέλετε να πείτε. Θα πρέπει να βάλει και ποσότητα. Θα πρέπει να βάλει και περίπου 1000 λίτρα. Να βάλεις 1000 λίτρα για να πάρεις τα 100 ευρώ. Για να πάρεις την επιδότηση, ναι.
Καλά, αν βάλει λιγότερο, θα πάρει λιγότερη επιδότηση. Ξέρετε, εσείς τουλάχιστον από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά και από την εμπειρία σας μέσω από το πρατήριό σας ή από αυτά που λέτε με τους συναδέλφους σας και ως σύλλογος πρατηριοχών, αλήθεια είναι πολλοί οι οποίοι έβαλαν 1000 λίτρα πετρέλαιο φέτος? Κοιτάξτε, στο ξεκίνημα τη σεζόν, ναι, κάποιοι βάλανε. Τώρα από εδώ και πέρα. Οι οποίοι μπορεί να είναι. Μισό λεπτό, είμαι πολύ περίεργη. Διότι θυμάμαι παλιότερη συνομιλία μας που λέγαμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα μας και οι συνήθειές μας στη θέρμανση, στη βενζίνη που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας, ότι κάποτε λέγαμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία βάλε μου 50 ευρώ βενζίνη ή γέμισε μου το ρεζερουάρ. Σήμερα λέμε βάλε μου 5 ευρώ, βάλε μου 10 ευρώ, κοιτάμε λίγο τις διαδρομές μας. Και για το πετρέλαιο, αν έλεγα ότι θέλω 200 λίτρα, 500 λίτρα, ένα τόνο, ότι αυτά έχουν αλλάξει. Γι' αυτό σας ρώτησα αν στατιστικά μπορούμε λίγο να το δούμε αυτό. Σίγουρα έχουν αλλάξει. Αν και θα πούμε κάτι, για να μην λέμε μόνο τα κακά, θα πούμε και ότι το 23 ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά. Πήγε πάρα πάρα πολύ καλά για εμάς. Ο κόσμος έτυχε, υπήρξε ο τουρισμός πολλής, γιατί ο τουρισμός είναι για μας που αλλάζει όλα τα δεδομένα και για όλο τον κόσμο δηλαδή. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Το πετρέλαιο θέρμανση φέτος νομίζω ότι θα είχε κίνηση, αλλά λόγω του καιρού, όπως είπαμε, ότι ήταν 21-22 βαθμούς, βλέπετε ότι πέρασε όλος ο Δεκέμβριος και δεν είχαμε ούτε καν βροχή, ούτε να αλλάξει δηλαδή το σκηνικό του καιρού. Δεν άλλαξε, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως τις παλιότερες εποχές, που μιλάμε για πριν μερικά χρόνια, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά αυτή η κατάσταση. Είχαμε την κρίση, είχαμε τον κορονοϊό, είχαμε διάφορα. Νομίζω ότι είχε αλλάξει η νοοτροπία. Ωραία. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι μπορούσαν και είναι οι παραδοσιακοί στάνταρ πελάτες έβαλαν. Για τους υπόλοιπους υπάρχει ένα πλαφόν που λέει βάλε μου, ας πούμε, κύριε Σαμόλη, 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ, έχουμε τέτοια? Πάρα πολύ. Είναι περισσότερες οι παραγγελίες οι μικρότερες παρά τις μεγαλύτερες, σίγουρα. Αλλά και ο Έλληνας, να ξέρετε, να τα λέμε όλα ότι είναι τις τελευταίες στιγμές, έτσι. Δηλαδή, όταν παγώσει ο καιρός, τότε ψάχνει όλος ο κόσμος. Αλλιώς θέλεις αυτά τα 100, τα 200, τα 300 να τα πας κάπου αλλού να πληρώσεις κάτι άλλο. Φυσικό είναι. Ναι, φυσικό είναι. Υπάρχει όντως η πίεση οικονομική που υπάρχει με τις αυξήσεις που υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα. Σίγουρα, όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές μικρές παραγγελίες και εδώ και πολλά χρόνια ευτυχώς οι πρατηριούχοι εξυπηρετούν, γιατί πολλές φορές είναι και ζημιογόνα μια παραγγελία να πάει π.χ. από το Γιώφερο στην Ελκαρνασό με 150 λίτρα όταν το ποσοστό μας είναι πολύ μικρό. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό μας. Να πάμε στην Ελκαρνασσό, να ανέβουμε στον τρίτο όροφο, να έχουμε οδηγό, να έχουμε δύο οδηγούς, οδηγό συνοδό. Δηλαδή πολλές φορές είναι ζημιογόνα. Αλλά όμως ευτυχώς ενημερώνονται όλοι οι πρατηριούχοι από το σύνδεσμο. Δεν έχουμε αφήσει κάποιο, δεν έχουμε ακούσει κάποιο παράπονο, έστω και σε πολύ μικρές ποσότητες. Παρόλο που σας είπα, πολλές φορές είναι πραγματικότητα, μπαίνει μέσα όταν πηγαίνει με 150 λίτρα και 200 μία παραγγελία, ας πούμε, με κάποια χιλιόμετρα. Μάλιστα. Λοιπόν, προς το παρόν, μέση τιμή είναι 29 με 1,31,31 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να το κρατήσω αυτό? Ναι, ναι, προς το παρόν, γιατί θα χλάσω. Ωραία, προς το παρόν, το κρατάω. Μιας που μιλάμε και έτσι, μας δώσατε κάποια στοιχεία με αυτό το σκοτσέζικο ντους του καιρού, καλοκαίρι, χειμώνας, φθινόπωρο, να αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες όλες τις εποχές τις βιώνουμε και τις ζούμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη βενζίνη, τι μέση τιμή έχουμε σήμερα? Έχει πέσει, νομίζω. Περίπου μέση τιμή από 1,81, 1,81, 1,82, 1,83. Με 1,84. Το πετρέλαιο κίνηση είναι περίπου από 1,61 έως 1,63. Στο Ηράκλειο πάλι να μιλάμε. Ναι. Περιφέρεια ίσως και λίγο ακριβότερα. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους. Γύρω στα 2 λεπτά παραπάνω. Ναι. Δεν είναι καλές οι τιμές.
είναι πολύ υψηλές οι τιμές, το έχουμε πει. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, ήμουν στη Γερμανία πριν 5 μέρες, 6 πόσο ήμουνα, και βλέπουμε τη Γερμανία να έχει φθηνότερες τιμές από την Ελλάδα. Η μισθή όμως είναι διαφορετική Γερμανία-Ελλάδα. Δεν βγαίνουν τα κουτιά, είναι πολύ ψηλά η τιμή. Έχουμε πει πολλές φορές και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και σαν Ενώσεις Κρήτης, έχουμε πιέσει πάρα πολλές φορές την κυβέρνηση. Δεν ακούει τίποτα σε αυτό το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να μην κυλώνει ο κόσμος. Δυστυχώς η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει περιθώρια και γι' αυτό το λόγο δεν μειώνεται η τιμή, όπως σε άλλες χώρες που έχουν ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Κρατάμε όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.